Υπάρχει μια πρωτεΐνη που μας προστατεύει και μειώνει κατά πολύ τις πιθανότητες να αναπτύξουμε καρκίνο. Αν ήδη αναρωτιέσαι ποια είναι αυτή και πώς μπορείς να την προμηθευτείς, σου έχω πολύ καλά νέα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς ούτε να ξοδευτείς, καθώς έχει προνοήσει για όλα το σώμα μας. Το ανθρώπινο σώμα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Αρκεί να σκεφτείς ότι αποτελείται περίπου από 30 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Ναι, καλά άκουσες, 30 τρισεκατομμύρια, ούτε εκατομμύρια, ούτε δισεκατομμύρια. Με εξαίρεση τα οάρια και τα σπερματοζωάρια, όλα τα υπόλοιπα κύτταρα του οργανισμού μας είναι διπλοειδή, έχουν δηλαδή 46 χρωμοσώματα. Τα χρωμοσώματα αυτά εντοπίζονται στον πυρήνα των κυττάρων και εκεί βρίσκεται οργανωμένο το γενετικό μας υλικό, δηλαδή το DNA. Το γονιδίωμα ενός διπλοειδούς κυττάρου περιέχει περίπου 6 δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων, πάλι τεράστιος αριθμός. Και μάντεψε τι, κάθε φορά που το κύτταρο διπλασιάζεται, πρέπει όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων να αντιγραφούν με ακρίβεια. Όπως ίσως έχεις ήδη φανταστεί, αυτό είναι αδύνατο παρά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υπάρχουν και έτσι αναπόφευκτα υπάρχουν κάποια λαθάκια κάθε φορά που γίνεται αντιγραφή του DNA. Επιπλέον, το DNA μας επηρεάζεται από μεταλλάξεις που συσσωρεύονται στο γενετικό μας υλικό και στα γονίδια καθώς εμείς μεγαλώνουμε. Τις περισσότερες φορές τώρα, τα λάθη που συμβαίνουν κατά την αντιγραφή και οι μεταλλάξεις δεν μας επηρεάζουν καθόλου, δεν έχουν κάποια επίπτωση στον οργανισμό μας. Αλλά αν επηρεάσουν συνδυασμό σημαντικών γονιδίων και ο οργανισμός μας δεν καταφέρει να επιδιορθώσει τις βλάβες, ίσως μελλοντικά οδηγηθούμε στην ανάπτυξη κάποιου καρκίνου, κάποιες κακοήθειας. Τα καλά νέα είναι ότι στην προσπάθειά μας να κρατήσουμε τον οργανισμό μας υγιή, έχουμε ένα σπουδαίο σύμμαχο, μία πρωτεΐνη που ονομάζεται και φύλακας του ανθρώπινου γονιδιώματος. Πρόκειται για την πρωτεΐνη P53, που παράγεται από το γονίδιο TP53, το οποίο εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 17. Και έτσι για την ιστορία, έχουμε δύο χρωμοσώματα 17, επομένως και δύο αντίγραφα του γονιδίου TP53. Για να καταλάβεις πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτεΐνη, αρκεί να σκεφτείς ότι άτομα με ένα ελαττωματικό αντίγραφο του γονιδίου TP53 στο γονιδίωμά τους εμφανίζουν το σύνδρομο λύθρα μήνη, το οποίο συνοδεύεται από πολύ αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου, ακόμα και σε νεαρή ηλικία. Και μετά, ένα ακόμα παράδειγμα είναι οι ελέφαντες. Θα μου πεις τώρα πού κολλάνε οι ελέφαντες με όλα αυτά. Λοιπόν, οι ελέφαντες έχουν στο γονιδίωμά τους 20 γονίδια TP53, σε αντίθεση με εμάς τους ανθρώπους που, αν θυμάσαι καλά, έχουμε μόνο 2. Και μάντεψε τι, μόνο το 5% των ελεφάντων πεθαίνει από καρκίνο, σε αντίθεση με τους ανθρώπους όπου το ποσοστό δυστυχώς φτάνει στο 25%. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς λειτουργεί η πρωτεΐνη P53. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να εμποδίζει τον διπλασιασμό του κυττάρου όταν το DNA του περιέχει πολλά και σημαντικά λάθη. Μπορεί να ανιχνεύσει δηλαδή αυτά τα λάθη και να πει στο κύτταρο «Κοίτα, stop, δεν θέλουμε να διπλασιαστείς και να μεταβιβάσεις όλα αυτά τα λάθη στα επόμενα κύτταρα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες ανάπτυξης κάποιας κακοήθειας». Σταματάει δηλαδή η πρωτεΐνη P53 το κυταρικό κύκλο και με αυτόν τον τρόπο δίνει χρόνο στον οργανισμό μας προκειμένου να επιδιορθώσει τις βλάβες και να γίνει η αντιγραφή του DNA με ασφάλεια. Όταν η επιδιόρθωση των βλαβών στο DNA δεν είναι δυνατή, τότε η πρωτεΐνη P53 αναλαμβάνει περαιτέρω δράση. Τι κάνει λοιπόν? Το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να στείλει κάποια σήματα στο ελαττωματικό κύτταρο και να του πει: «Κοίτα, το DNA σου έχει κάποια θέματα. Έχει κάποια λαθάκια, δεν γίνεται να σε αφήσω να πολλαπλασιαστείς, οπότε πρέπει να μπει σε μια φάση μόνιμης αδράνειας». Το δεύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να οθήσει το προβληματικό κύτταρο στην κυταρική αυτοκτονία, την οποία μπορεί να έχει ακούσει και ως απόπτωση. Με αυτόν τον τρόπο, το ελαττωματικό κύτταρο δεν πολλαπλασιάζεται, το DNA με τα λάθη δεν αντιγράφεται και προστατεύεται ο οργανισμός μας από την ανάπτυξη καρκίνου. Και κάπου εδώ το σημερινό βίντεο σχετικά με την πρωτεΐνη P53 έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει σχετικά σύντομα και ένα άλλο βίντεο σχετικά με την πρωτεΐνη αυτή, όπου θα μπούμε σε λίγο μεγαλύτερο βάθος για όποιον ενδιαφέρεται και θα δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί σε κυταρικό επίπεδο. Ήμουν ο Δημήτρης από το Υγεία στο Σπίτι. Αν σας αρέσει το περιεχόμενό μας, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά.